εκμέρους των εργαζομένων του Θριασίου Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας, θέλουμε πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να βγουν νικητές στη μάχη με την επιδημία οι συνάνθρωποι μας που νοσηλεύονται στο Θριάσιο Νοσοκομείο και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας μας. Και ως υγειονομικοί δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βγουν νικητές. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των χιλιάδων συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την επιδημία, αν και πολλοί από αυτούς είναι πιθανόν να είχαν διαφορετική εξέλιξη, αν έστω και την τελευταία στιγμή είχαν καλυφθεί οι μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές που υπάρχουν στις δημόσιες μονάδες υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του πρόσφατου θανάτου δύο διασωληνωμένων συνανθρώπων μας που παρέμειναν για μέρες διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να αρνείται να πράξει το αυτονόητο. Αρνείται δηλαδή να επιτάξει άμεσα μεγάλες ιδιωτικές κλινικές με όλες τις υποδομές τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής νοσηλεία των δεκάδων διασωληνωμένων συναδέλφων μας, για να αναποφιστούν τα δημόσια νοσοκομεία από τους εκατοντάδες ασθενείς με COVID που νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες. Συνθήκες για τις οποίες τόσο το Σωματείο μας όσο και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας έχουμε καταθέσει σχετικές αναφορές στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και περιμένουμε την εισαγγελική παρέμβαση. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, εργαζόμενοι και κάτοικοι της ΠΕΡΙΣ, εκπρόσωποι φορέων και κομμάτων, γιατί δεν ανεχόμαστε να συνεχιστεί άλλο η απαράδεκτη κατάσταση. Ακόμα και πριν την έναρξη της επιδημίας, το Θριάσιο Νοσοκομείο, λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας. Με αποτέλεσμα, πολλοί από εμάς να ταλαιπωρούμαστε, να κινδυνεύει η υγεία μας ή να αναγκαζόμαστε να ακριβοπληρώνουμε για υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό τομέα, υπηρεσίες υγείας που είχαμε ανάγκη και χρειαζόμασταν. Και βέβαια, η κατάσταση χειροτέρευσε απότομα με την έκρηξη της επιδημίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και στο νοσοκομείο μας παραμένουν κενές περισσότερες από 250 οργανικές θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα 129 κλίνες COVID, χωρίς όμως την αναγκαία ενίσχυση για προσωπικό. Μετατράπηκε ολόκληρο το κέντρο εγκαυμάτων σε ΜΕΘ COVID, με αποτέλεσμα στο δημόσιο νοσοκομείο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλα δηληστήρια και δίπλα σε εκατοντάδες βιομηχανίες με έφτεκτα υλικά, να μην υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο κρεβάτι για την οφειλία εγκαυματιών. Για τη στελέχωση των νέων κλινικών και ΜΕΘ COVID μετακινήθηκε προσωπικό από τα ήδη υποστελεχωμένα τμήματα του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να κλείσουν 2 από τα 8 κρεβάτια της Γενικής ΜΕΘ, να λειτουργούν σήμερα μόνο 2 από τις 6 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου, να έχουν συμπτυχθεί οι 8 κλινικές του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου στο χώρο 3 κλινικών, όπου χειρουργικοί και παθολογικοί ασθενείς νοσηλεύονται σε διπλανούς θαλάμους. Αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες συνάνθρωποι μας, περισσότερο από 1.000 συνολικά, περιμένουν για περισσότερο από 2 χρόνια στη λίστα αναμονής για να κάνουν τη χειρουργική επέμβαση που έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα υπάρχουν μόνο 10 ειδικευμένοι παθολόγοι και 6 ειδικευμένοι πνευμονολόγοι που έχουν την ευθύνη για περισσότερους από 100 ασθενείς με COVID και δεκάδες άλλους ασθενείς με σοβαρά παθολογικά και πνευμονολογικά νοσήματα. Αντί για την άμεση πρόσληψη παθολόγων και πνευμονολόγων που είναι βασικές ειδικότητες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, μετακινήθηκαν ειδικευόμενοι άσχετων ειδικοτήτων στις κλινικές αυτές. Ρωτάμε, θα δεχόταν ποτέ ο Υπουργός Υγείας ή ο Πρωθυπουργός, αν ένας δικός τους άνθρωπος νοσούσε από COVID, την ευθύνη για την φροντίδα του να την έχει ένας ειδικευόμενος ψυχιατρικής?
Γιατί αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση που συμβαίνει σήμερα στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου μας, όπου ένας ειδικευμένος πνευμονολόγος μαζί με έναν ειδικευόμενο ψυχιατρικής και μια ειδικευόμενη γυναικολογίας έχουν την ευθύνη για 61 ασθενείς. Η μισή από αυτούς με COVID και η άλλη μισή με σοβαρά πνευμονολογικά νοσήματα. Θα δεχόταν κανείς από αυτούς, αν είχε συμπτώματα ύποπτα για COVID, πυρετό ή δύσπνοια, να εξεταστεί από έναν ορθοπαιδικό, έναν καρδιολόγο ή έναν χειρουργό, γιατί αυτό συχνά συμβαίνει στο γιατρείο COVID, στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου μας. Θα δεχόταν κανείς από αυτούς να νοσηλευτεί σε μια κλινική που μόνο 2 ή 3 νοσηλευτές αναβάρδια έχουν την ευθύνη για περισσότερους από 30 ασθενείς και οι συνάδελφοι είναι στα πρότυρα ή και τα έχουν ξεπεράσει της ψυχικής και σωματικής εξάντλησης, ή που στις κλινικές και με COVID αναγκάζονται να παραμένουν για ώρες ντυμένοι με τις ολόσωμες προστατευτικές στολές, μουσκεμα στον υδρότα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ούτε να πιούν νερό, ούτε να πάνε στην τουαλέτα. Ρωτάμε, αν ένα κυβερνητικό στέλεχος ή πολύ περισσότερο ένας μεγαλομέτοχος μιας πολυεθνικής βρισκόταν διασωληνωμένος εκτός με ακατάλληλο αναπνευστήρα, χωρίς την αναγκαία συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, θα γύριζαν τον κόσμο ανάποδα για να του βρουν κρεβάτι σε ιδιωτική ΜΕΘ ή όχι? Γιατί δεν κάνουν το ίδιο για τους 10 διασωληνωμένους συνανθρώπους μας που βρίσκονται εκτός ΜΕΘ σήμερα στο Θριάσιο νοσοκομείο, τους δεκάδες άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία? Μήπως γιατί δεν είναι μεγαλομέτοχοι επιχειρηματικών ομίλων, αλλά είναι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ή και άνεργοι? Η απάντηση είναι ότι αντί για την επίταξη μεγάλων ιδιωτικών κλινικών, προωθούν τη μετατροπή του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου της Δυτικής Αττικής σε νοσοκομείο αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενών με COVID, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής χωρίς ούτε ένα κρεβάτι διαθέσιμο για την νοσηλεία ασθενών με άλλες παθήσεις. Αδιαφορούν για όλους εμάς που ζούμε κυριολεκτικά κάτω από τα φουγάρα των ΕΛΠΕΡ, που η υγεία μας επιβαρύνεται καθημερινά από τη συνεχιζόμενη παραμονή της χωματερής της φυλής, από τη μεγάλη περιβαλλοντική μόλυνση λόγω της υπερσυγκέντρωσης ρηπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας, όπως καταγράφηκε και στην πρόσφατη έκθεση του Εθνικού Κέντρου Ερευνών του Δημόσιου. Αδιαφορούν για τους χιλιάδες εργαζόμενους που εργάζονται στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% της βαριάς βιομηχανίας και από τη δουλειά των εργαζομένων παράγεται ένα μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αδιαφορούν ακόμα και για τις ήδη επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας δεκάδων ασθενών με COVID στο νοσοκομείο μας. Συνθήκες που σίγουρα θα χειροτερεύσουν, γιατί η ανακοίνωση για αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων ασθενών από 129 σε 213 δεν συνοδεύτηκε ούτε καν από υπόσχεση για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Δεν δεσμεύονται ούτε καν για την παραμονή στη δουλειά των εκατοντάδων συμβασιούχων που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και κινδυνεύουν με απόλυση τους επόμενους μήνες. Αξιοποιούν όμως την επιδημία για να αυξήσουν την κερδοφορία των ιδιωτικών κλινικών, όπως γίνεται με την πρόσφατη απόφαση για μεταφορά 200 ασθενών που νοσηλεύονται με άλλες παθήσεις στο Θριάσιο, από το Θριάσιο σε ιδιωτικές κλινικές. Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις και στα κέντρα υγείας της περιοχής. Στη Μάνδρα λειτουργεί ένα περιφερειακό γιατρείο μόνο 2 πρωινά τη βδομάδα. Στο κέντρο υγείας Ασπροπύργου δεν υπάρχει ούτε ορθοπαιδικός, ούτε παιδίατρος, ούτε χειρουργός. Παιδίατρος δεν υπάρχει ούτε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, όπου αν και παραμένουν κενές 46 θέσεις γιατρών και άλλου προσωπικού, με αποτέλεσμα το κέντρο υγείας να κλείνει στις 9 το βράδυ τις καθημερινές, μετακινούν γιατρούς για να καλύψουν κενά στο κέντρο υγείας Μεγάρων, όπου εκεί αντί για 11 γιατρούς υπάρχουν μόνο 2 μόνιμοι και ένας επικουρικός γενικός γιατρός και κινδυνεύει το κέντρο υγείας με διακοπή της λειτουργίας του. Μπροστά στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση,
Δεσμευόμαστε ότι η σημερινή κινητοποίηση θα είναι η αρχή. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις για να ανακληθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η απαράδεκτη απόφαση για μετατροπή του νοσοκομείου μας σε νοσοκομείο COVID. Να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας της περιοχής και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο αγώνας αυτός θα είναι σκληρός και δύσκολος. Για να έχουμε αποτελέσματα, χρειάζεται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης. Από την πιο απλή, που είναι η συλλογή υπογραφών, που την ξεκινήσαμε ήδη με τα έντυπα που σας μοιράζουμε και θα τη συνεχίσουμε και διαδικτυακά, αλλά και με πιο δυναμικές και προχωρημένες μορφές. Μας ρωτάνε ορισμένοι, υπήρχε άλλος τρόπος για να σωθεί το θριάσιο νοσοκομείο ή η μετατροπή του σε νοσοκομείο COVID είναι αναπόφευκτη? Η απάντηση είναι απλή και επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, από τις 156 κλίνες ιδιωτικών κλινικών που έχουν ενοικιαστεί για την νοσηλεία ασθενών με COVID, κατηλημένες σήμερα είναι μόνο οι 62. Την ίδια στιγμή βέβαια που οι κλινικάρχες αποζημιώνονται πλουσιοπάροχα και για τις 156. Ταυτόχρονα παραμένουν αναξιοποίητες εκατοντάδες άλλες κλίνες, παρόλο που υπάρχουν συνάνθρωποι μας που τις έχουν πραγματικά ανάγκη για να σωθεί η ζωή τους. Αντί για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, είναι φανερό ότι η μετατροπή του θριασίου νοσοκομείου σε νοσοκομείο COVID θα έχει αυτές τις συνέπειες που όλοι ξέρουμε. Ξεκαθαρίζουμε ότι για να αγωνιστούμε μαζί δεν ζητάμε από κανέναν εργαζόμενο ή κάτοικο της περιοχής να συμφωνήσει σε όλα μαζί μας. Του ζητάμε όμως να μην δεχτεί να θυσιάσει την υγεία του, την υγεία των παιδιών του, την υγεία όλων των λαϊκών οικογενειών για να ενισχυθούν τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών, των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, συνολικά των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί αυτή είναι η βασική αιτία που τόσο το θριάσιο νοσοκομείο όσο και συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας ήταν και παραμένει υποστελεχωμένο και αδυνατούσε να καλύψει τις ανάγκες μας τόσο στην περίοδο της κανονικότητας όσο και πολύ περισσότερο στην περίοδο της επιδημίας. Αυτός είναι ο λόγος που και σήμερα δεν γίνονται επίγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αντίθετα μειώθηκε ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία κατά 1.680 άτομα το 2020, τη χρονιά της επιδημίας, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία. Γι' αυτό δεν προχωρούν οι προσλήψεις ούτε καν νοσηλευτών και γιατρών για να στελεχωθούν οι μέσοι του νοσοκομείου, δεν προσλαμβάνονται οι υγειονομικοί που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να εργαστούν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες υγείας κατά 22 εκατομμύρια μέσα στην επιδημία, την ίδια στιγμή που αυξήθηκαν κατά 219 εκατομμύρια ευρώ οι δικές μας ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη. Για να εξοικονομηθούν έτσι τα 120 εκατομμύρια ευρώ που αποφάσισαν μαζί κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα της άρχουσας τάξης να δοθούν ενίσχυση στην Αιτζία. Για να δοθούν 79 εκατομμύρια ευρώ ενίσχυση στους εποπιστές και βέβαια ο κατάλογος των επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στους επιχειρηματικούς ομίλους δεν έχει τέλος. Η αλήθεια είναι ότι η απαράδεκτη κατάσταση των δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, οφείλεται στο ότι παντού εφαρμόζεται η ίδια πολιτική. Αυτή σύμφωνα με την οποία η υγεία είναι ατομική ευθύνη του καθενός μας. Η υγειονομική περίθαλψη είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται και υπόκειται στους νόμους της αγοράς και οι παροχές υγείας πρέπει να μειωθούν γιατί εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για το ότι αφήνουν ανενόχλητους τους εργοδότες να μην παίρνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, παραβιάζοντας ακόμα και τη σχετική νομοθεσία. Η ίδια πολιτική ευθύνεται που και στην περιοχή μας και πανελλαδικά
παρεμένουν ανεπαρκέστατα είτε ανύπαρκτα τα αναγκαία μέτρα αντικλινικής και αντιπλημμυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης. Αυτή η πολιτική ευθύνεται όπου γιατί μετατρέπονται και τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία COVID για να εξασφαλιστεί νέα πελατεία στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους, στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτή η πολιτική καταγράφεται πολύ λεπτομερώς και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που αποτελεί τη βάση για τα επόμενα μνημόνια, όπου περιγράφεται σαφώς η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και η επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και των κάθε λογής συμπράξεων με τους ιδιωτικούς τομέα, όπως ψηφίστηκε στον πρόσφατο νόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό που αποδεικνύεται για άλλη μια φορά είναι ότι απέναντί μας, εκτός από τον αόρατο εχθρό των κορονοϊών, έχουμε και την πολιτική που αξιοποιεί ακόμα και την επιδημία για να προχωρήσουν αντιλαϊκά μέτρα που εκκρεμούσαν. Απέναντί μας πρώτα απ' όλα όμως έχουμε τον ορατό εχθρό, τους επιχειρηματικούς ομίλους που για τα συμφέροντά τους υπηρετεί η πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά μας. Με αυτούς πρέπει να συγκρουστούμε, με τα δικά τους συμφέροντα και τη δικιά τους εξουσία να ανατρέψουμε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και τα δικαιώματά μας, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Σε αυτόν τον δρόμο σας καλούμε να βαθύσουμε όλοι μαζί. Σε αυτή την κατεύθυνση προχωράμε σε νέα κινητοποίηση την 3η 6 Απρίλη στην είσοδο του Θριασίου Νοσοκομείου. Κλείνοντας, σας καλούμε να διαδηλώσουμε όλοι μαζί για να ακουστεί παντού στους δρόμους της Ελευσίνας ότι το νοσοκομείο δεν το χαρίσουμε για κανέναν, δεν το παζαρεύουμε, το πλήρωσε ο λαός και δεν το παζαρεύουμε για χάρη κανενός. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.